αποτελεί ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου και σε αυτό το επεισόδιο, όσο γίνεται και μπορούμε, θα αναλύσουμε με απλά λόγια την καλλιτεχνική της αξία. Ο λόγος για την Ακρόπολη των Αθηνών. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες, Δευτέρα με Τρίτη πάντα μαζί από το κανάλι της 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο σημείο τηλεγράφημα και στο τυπτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε τώρα, πάτε για το καμπανάκι. Πρώτη στάση μας στην Ακρόπολη ο Παρθενώνας. Έμεινε σχεδόν άθικτος επί σειρά αιώνων. Οι χριστιανοί κατά τον 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν έκαναν μικρές μετατροπές στο εσωτερικό του, προσθήκη δηλαδή τσαψίδος, άνοιγμα των πλευρικών εισόδων και διαμόρφωση του κλιμακοστασίου ανόδου στην νοτιοδυτική γωνία του Σικού, ειδικότερα όταν το μνημείο έγινε εκκλησία. Κατά το διάστημα της Φραγκοκρατίας χρησίμευσε σαν καθολική μητρόπολη των Φράγκων Δουκών των Αθηνών. Αργότερα έγινε τζαμί. Το 1687, μια έκρηξη πυρίτιδος κατά την πολιορκία του κάστρου της Ακροπόλεως από τους Ενετούς προκάλεσε φοβερή καταστροφή στο ναό με την κατάρρευση του Σικού και των περισσότερων κοιώνων της βορεινής πλευράς. Αργότερα, το 1801 με 1803, αφαιρέθηκαν από τον ερυπωμένο Παρθενώνα τα περισσότερα από τα γλυπτά του. Στο διάστημα τώρα μεταξύ του 1835 και 1844, το μνημείο απαλλάχτηκε από τις νεότερες προσθήκες του και έγιναν καθαρισμοί, ενώ κατά τα έτη 1898 έως 1929 σημαντικά τμήματά του αναστηλώθηκαν, όχι με απόλυτη επιτυχία. Σχετικά ο Παρθενώνας χτίστηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βασισμένος σε σχέδια του Εκτίνου, ξεκίνησε να χτίζεται το 447 π.Χ. και ήταν έτοιμος μόλις το 438 π.Χ. 6 χρόνια ακόμη χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί ο γλυπτός διάκοσμος σύμφωνα με το πρόγραμμα του Φιδία, ο οποίος συνεργάστηκε με τους μαθητές του Αλκαμένη και Αγοράκριτο. Είναι ο μεγαλύτερος ναός δωρικού ρυθμού, αφού οι ναοί του Σελινούντα και του Ακράγαντα, που είναι μεγαλύτεροι, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Ο Παρθενώνας, αφιερωμένος στην Αθηνά, είναι ένας παλώμενος από εσωτερική ζωή οργανισμός. Αυτό οφείλεται στις καμπυλώσεις και στις κλίσεις του που ονομάζονται οπτικές διορθώσεις ή ορθότερα εκλεπτύνσεις. Οι καμπυλώσεις παρατηρούνται στο στυλοβάτι, στο επιστήλιο, στα τρίγλυφα, στο γύσο και στο αέτομα. Οι κίονες δεν είναι θύγραμμοι. Η μείωση της διαμέτρου του προς τα επάνω ονομάζεται ένταση και δημιουργεί την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου ύψους. Ο στυλοβάτης δεν είναι οριζόντιος, αλλά παρουσιάζει ελαφρά καμπυλότητα, η οποία επαναλαμβάνεται στα επιστήλια, στο θρυγκό και στα αιτώματα. Οι κίονες συγκλίνουν προς το εσωτερικό του ναού, το ίδιο και οι τείχοι, δίνοντας στο σύνολο μια αίσθηση ευστάθειας. Ο γλυπτός διάκοσμος, ο οποίος περιλαμβάνει τα εναέτια, τις 92 μετόπες και τη ζωοφόρο που περιτρέχει το σικό του ναού, αποτελεί ξεχωριστό δείγμα της ελληνικής γλυπτικής και ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης. Βλέπουμε εδώ τους υπείς, μια λεπτομέρεια από τη δυτική πλευρά της ζωοφόρου του Παρθενώνα. Από τις μεγαλύτερες ίσως καινοτομίες στο γλυπτικό πρόγραμμα του Παρθενώνα είναι αυτή η αναπαράσταση της πομπής των Παναθηναίων. Ο Φιδίας, ενώ εξωτερικά στις μετόπες, επάνω από τους κοιώνες του Πτερού, ιστορεί τους άθλους των παλαιών ηρώων, όπως ήθελε βέβαια η παράδοση, μέσα από το περιστήλιο και ψηλά στους τοίχους του Σικού, ιστορεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της αθηναϊκής ζωής, την πομπή των Παναθηναίων, έτσι καθώς αυτή διέσχιζε από τον κεραμικό την αγορά και κατέληγε στην Ακρόπολη, μεταφέροντας με μεγάλες τιμές τον πέπλο στο άγαλμα της πολιούχου θεάς Αθηνάς. Έτσι, στο κορυφαίο αυτό μνημείο της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, ο καθημερινός άνθρωπος απεικονίζεται μαζί με τους θεούς, γεγονός που αντανακλά την έπαρση της πόλης με την αποθέωση του πολίτη της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ερεχθείο, που και αυτό βρίσκεται πάνω στο βράχο, στερήχθηκε σε ένα πολύπλοκο σχέδιο, διότι έπρεπε να στεγάσει μνημεία με ιερή σημασία για την αθηναϊκή λατρεία, όπως ο τάφος του Κέκροπα και το σημάδι της Τριένας του Ποσειδώνα πάνω στο βράχο. Μέσα στο ναό, ο οποίος ήταν χτισμένος στη θέση του παλαιού ναού που είχαν κάψει οι Πέρσες,
φυλασσόταν τώρα το διηπετές Ξώανον, το σταλμένο δηλαδή από τον ουρανό της θεάς Αθηνάς, όπως και τα άλλα τρόπαια από τις νίκες των Αθηναίων κατά των Περσών. Το κτίριο, από τα πλουσιότερα του ιωνικού ρυθμού, αποτελείται από τρία τμήματα σε διαφορετικά επίπεδα. Χαρακτηριστική είναι η πρόστασή των κορών, των καριάτιδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύονες, σύμφωνα με παλαιά ιωνική παράδοση από όπου έμπαιναν στο ναό οι κόρες που μετέφεραν τον πέπλο της θεάς. Τα προπήλαια είναι η μνημειακή είσοδος στην Ακρόπολη. Στο έργο αυτό, ο Μνησικλής έπρεπε να δώσει λύση σε πολύ δύσκολα αρχιτεκτονικά προβλήματα. Κυρίως αφορούσαν τη λειτουργία του, τη φυσική δυσκολία του εδάφους δηλαδή, τη φύση της κατασκευής και χρησιμοποίησε το δωρικό και τον ιωνικό ρυθμό. Δεξιά και αριστερά του προπύλου δημιουργήθηκαν πλευρικά διαμερίσματα, η βόρεια και η νότια πτέρυγα. Η βόρεια πτέρυγα, γνωστή ως πινακοθήκη από τα ζωγραφικά έργα που κοσμούσαν τους τοίχους της, ήταν χώρος ενδιέτησης των επίσημων προσκυνητών της Ακρόπολης, ενώ η νότια πτέρυγα ήταν η τελετουργική είσοδος για το ιερό τέμενος της Αθηνάς Νίκης. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης είναι έργο του αρχιτέκτονα Καλλικράτη. Η χάρη και η κομψότητα του ναού είναι απαράμιλλες, καθώς αυτός υψώνεται πάνω σε πύργο που από τα Μυκηναϊκά χρόνια προστάτευε την είσοδο της Ακρόπολης. Ο ναός είναι αμφιπρόστυλος. Τέσσερις κύονες ιωνικού ρυθμού βρίσκονται στην πρόσωψη και άλλοι τέσσερις στην πίσω πλευρά. Στη ζωοφόρο, ο γλυπτός διάκοσμος απεικονίζει τη μάχη των Πλατεών. Πρόκειται για μια ακόμη καινοτομία, εφόσον το θέμα δεν προέρχεται από τη μυθολογία αλλά από την ιστορία. Η κλασική τέχνη ή ο γνωστός χρυσός 5ος αιώνας στην καλλιτεχνική δημιουργία ιστορικά τερματίζεται με την αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Τίποτα δεν θα μείνει ίδιο μετά από αυτό. Η τέχνη και οι μορφές της όμως θα βρουν τον τρόπο να ξαναγεννηθούν μέσα από τις τάχτες ενός καταστροφικού πολέμου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, στείλτε μας στα σχόλια τις απορίες σας και επίσης τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλετε να μάθετε ή να ακούσετε ή ακόμα να προσθέσετε σε όσα ακούτε από εμάς. Το πιο σημαντικό, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας και φυσικά κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από εμένα τον Σκιά, να είστε καλά και να τα λέτε.